Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα τριπλάτα τευχών της Συλλογής Στρατιώτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχουμε από το τεύχη 49 μέχρι 51 και έχουμε εδώ το ωραίο την πρώτη γυναίκα, όπως είναι το βάψιμο και όλα αυτά, ο Θεός θα την κάνει γυναίκα, τέλος πάντων, την πρώτη βασικά, την πρώτη και τη μόνη, την πρώτη και τελευταία γυναίκα της Συλλογής, στην γιατρό του Κόκκινου Στρατού, περίμενα αυτή τη φιγούρα πώς και πώς. Δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, ναι, είναι λίγο διαφορετική για αυτά, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε με το 49, θα τα δούμε όλα πάλι μαζί. Για κυριακάτικα special θα μείνουν αρκετά βίντεο συλλογών. Τώρα πόσα και αυτά δεν ξέρω, όσα προλάβω να ετοιμάσω. Μακάρι να προλάβω να ετοιμάσω και όλα και αυτά, αν και δεν το βλέπω. Λογικά θα τα σπάσουμε σε 2,5 πάλι, θα τα ανεβάσουμε. Αλλά θα δούμε, πρέπει να γίνουν και αυτά, γιατί όσο πάει κάθε εβδομάδα κυκλοφορούν νέες συλλογές. Νέα τεύχη μάλλον και πρέπει να τα δούμε. Εδώ τι έχουν τώρα, στρατιώτης της Λουτβάφε, χειριστής Άλβα, Γερμανία, Τρίτο Ράιχ. Αφού χειριστής, τι είναι αυτό. Στρατιώτης της Λουτβάφε, χειριστής της Λουτβάφε, όμως και χειριστής της δυνάμεις, στρατιώτης χειρίζονταν αντιεροπορικό πυροβόλο. Λογικά. Διέθετε όμως, ναι, με τα οποία χτυπούσαν τα εχθρικά αεροπλάνα. Χειριστής. Ακόμα και αυτονούς στολές, κοιτάξτε τις ρε. Ακόμα και αυτοί τι ωραίες στολές είχαν. Δείτε τους. Ρε, άμα έχεις το Χιούγκο Μπος να σε φτιάχνει στολές για τα στρατεύματά σου, τι να λέμε τώρα. Οκ. Σαν τη Λουτβάφε, Γερμανία, Τρίτο Ράιχ, πάνω μέρος, αναπόσπαστο στοιχείο της εμφάνισης αυτών των στρατιωτών, η μαύρη ζώνη της, μια μικρή μεταλλική αγκράφα, η οποία διακοσμεί με το σύμβολο του αετού και της ναζιστικής σβάστικας. Βασικό, εντάξει. Ζώνη με μεταλλική αγκράφα, η υφασμάτια διακριτικά για το Ιακά, κράνος M1942 της Λουτβάφε, έμβλημα αντιεροπορικής μάχης. Έμβλημα αντιεροπορικής μάχης, ωραίο. Έμβλημα έχει το αντιεροπορικό και εντάξει, κλασικά αετού, σβάστικες και μαλακίες, Ναζιστική Γερμανία, άξονας και αυτά, ναι. Οι χερσαίες μεραχίες της Λουτβάφε. Η συνθήκη των Βερσαλίων, τι έχουμε για τις χερσαίες μεραχίες. Ναι, στρατιώτης της Λουτβάφε οπλίζουν ένα αντιεροπορικό πυροβόλο των 8,8 εκατοστών 1943. Χαμηλή υπόλοιψη στα τέλη 1943, Λουτβάφε εντάχθηκαν στη Βέρμαχτ μεραχίες. Α, μπήκανε μετά στη Βέρμαχτ, μάλιστα. Πυκνά πυρά από τον αντιεροπορικό πύργο του Ζωολογικού Κήπου στο Βερολίνο 1942. Okay. Στήθηκαν εκεί, ωραία φωτογραφία αυτή όπως έχει στο αντιεροπορικό πύργο. Πυροβολικό φλακ των 88 mm. Αυτό νομίζω θα το έχουμε στην άλλη συλλογή με τα tanks. Είναι το φλακ αυτό είναι. Ή από τα δώρα, νομίζω κάτι τέτοιο σε εκείνη τη συλλογή με τα tanks. Κάτι δεν θυμάμαι. Το γερμανικό αντιεροπορικό πυροβόλο. Χειριστές ενός φλακ σε κουράζονται. Γαλλία 1944. Και αυτό εννοείται έγραψε ιστορία. Και αυτό θρυλικό έχει μείνει στην ιστορία. Αυτό το πυροβόλο. Χαρακτηριστικά του πυροβόλου φλακ. Εντάξει, κάποιο αν θέλει να ρίξει μια ματιά εδώ πιο καλά. Στα χαρακτηριστικά του. Βλέπετε, μαθαίνουμε και ιστορία σε φιλοσοφία. Αν και εντάξει, μεταξύ μα βγαίνουν και πολύ τα ζαρετάκια μου αρέσουν, αλλά θα ήθελα λίγο καλύτερα. Δεν πειράζει, είμαστε προ το τέλο. Μείναν άλλα 9 τεύχη για να τελειώσει η συλλογή. Δεν έμεινε και πάρα πολύ. Λέμε τώρα. Βερολίνο 19 Μαΐου 1944. Το αμερικανικό βαρυτιστικό Miss Donna May χτυπιέται από τι βόμβε ενό άλλου αμερικανικού αεροσκάφου. Μπράβο. Το κατάφερε το αμερικανικό αεροσκάφο. Οκ, και αυτή η φωτογραφία είναι από πάνω. Μάλιστα. Η συμμαχική βομβαρδισμοί εναντίον της Γερμανίας μέρος δεύτερο, το BBC πέρα από την Αγγλία. Ο απολογισμός των συμμαχικών βομβαρδισμών σε αριθμούς. Ζημιά. Ξύλινα αεροπλάνα. Ένας Αμερικανός στρατιώτης φορεί ένα Henkel H-162 Fox Jaeger, Fox Jaeger, πώς θα το πούμε αυτό. Η κολονία βομβαρδισμένη 1945. Άσχημες φωτογραφίες αυτές. Το ρίσκο των αεροπορικών αποστολών. Τα προαπαιτούμενα στη ΣΥΠΑ. Η αδυναμία των Γερμανών αντικαθιστούν τον κατασταμένο εξοπλισμό του, μπλα μπλα μπλα. Ναι, εκπαίδευση των Αμερικανών. Εκπαίδευση πραγματοποιούνται σε τρεις φάσεις των 9 εβδομάδων, 200 ώρες πραγματικών πτήσεων. Πω, 200 ώρες πραγματικών πτήσεων με αεροπλάνα PT-13. Αεροπλάνα της αεροπορίας των ΗΠΑ ρίχνουν βόμβες στο Λόχνε, Γερμανία 1945. Και αυτή η πραγματική φωτογραφία πρέπει να είναι. Πραγματική φωτογραφική απεικόνηση, οκ. Okay. Μάλιστα, για να δούμε για το τσαρετάκι όμως, όπου κομπλέ. Είναι λίγο η απόχρωση που έχει εδώ, είναι λίγο σαν να φοράει πιτζάμα. Ίσως το ήθελα ένα τόνο πιο σκούρο σε σχέση με αυτό που φαίνεται τουλάχιστον στη φωτογραφία. Αλλά εντάξει, είναι λίγο, μπορεί και έτσι να ήταν γενικά και η απόχρωση του έτσι. Αυτό να ήταν το χρώμα. Απλά τώρα όταν είναι τόσο κοντά, όταν έχει κολληθεί τόσο κοντά, φοβάμαι μην πάρει και το άλλο για το κάνει, αλλά όχι, τη γλιτώσαμε εδώ. Λοιπόν, αυτό μπορεί να κάνει λίγο στην άκρη. Θέλω προσοχή. Γενικά δεν είναι και για. Ιδιαίτερο τέτοιο ακούμα γιατί μπορεί να γρατζουνιστούν και αυτά. Αλλά εντάξει, έχει ωραία δουλειά. Σα θεωρητάκι. Ίσως ήθελα ένα τσίκ πιο σκούρο τον τόνο της στολής του για να μην φαίνεται έτσι σαν πιτζάμα. Αλλά εντάξει, πρέπει να ήταν λίγο πιο σκούρο. Πρέπει να ήταν ένα τσίκ πιο σκούρο, αλλά δεν βαριέσαι. Με ένα γοσάκι. Ένα γοσάκι απλά από πάνω θα το κάνει αυτό το πιο σκούρο που θέλουμε. Εδώ έχει γίνει ωραία δουλειά στους αετούς, στο σήμα, στις βάσκες και δεν ξέρω αν έχει γίνει ελεύθερο χέρι, αν αυτό είναι κάποιο είδους δίκαλ. Μάλλον κάποιο είδους δίκαλ είναι.
Χαλκομανία. Δεν νομίζω αυτό να γίνει ελεύθερο χέρι. Όχι, όχι, όχι. Και μακάρι να τα στρατεύει να τα έτσι για να φαίνονταν καλά τα σήματα. Όχι ότι πάλι φαίνεται wow, δεν ότι διακρίνεται wow, η σβάστικα ή ο αετός ή οτιδήποτε. Αλλά φαίνεται τι είναι. Στο περίπου. Εντάξει, δεν θα δούμε και τελείως τον αγγελωτό σταυρό τέλος πάντων, τον αετό. Αλλά φαίνεται ότι πρόκειται για αυτά. Ωραίο, και ίσως είναι τίποτα χαλκομανίες που φτιάχτηκαν μόνο για αυτά, δεν ξέρω. Καλά, στο πρόσωπο, εντάξει, το πρόσωπο δεν. Όλα η δουλειά του στο πρόσωπο είναι μία και μία. Δεν θέλω να μείνω πολύ. Τέλος πάντων, οι στολές, τα χρώματα, τα διακριτικά, αυτά είναι ότι είναι. Παρά τα πρόσωπα, δεν. Τα πρόσωπα δυστυχώς δεν. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Και τα παράσημα πάνω και αυτά. Και στη ζώνη γίνει ωραία δουλίτσα. Ωραία στρατιωτάκι. Όχι κάτι wow. Έχουμε δει πολύ καλύτερα στρατιωτάκια. Όχι κάτι wow. Μια από τις ναζιστικές στολές τέλος πάντων. Εντάξει, νομίζω ότι τα άλλα στρατιωτάκια θα είναι λίγο καλύτερα. Ειδικά τη γυναίκα την περίμενα πώς και πώς θα τη δω. Και μόλις είδα το πρόσωπο μου απογοήτευσε τελείως. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τι περίμενα. Δεν περίμενα και κάτι παραπάνω καλύτερα να πω. Ότι ούτως ή άλλως ξέρουμε τι είναι. Απλά να είναι μόνη γυναίκα της συλλογής. Θα κάνει παρέα. Θα είναι στο στήσιμό της μαζί με 60, μαζί με 59 μάλλον άντρες. Γιατί την κάνανε γκρι μαλλί? Γιατί δεν την κάνανε καφέ σκούρο μαλλί? Το μαλλί της είναι γκρι, είναι λες και καημένη, είναι στα 70, της έχει βγει στη σύνταξη, αλλά ακόμα βοηθάει στον πόλεμο. Τι φάση. Ωφ, Θεέ μου, το σταυρό τον έχει τουλάχιστον. Το κόκκινο σταυρό τον έχει, ναι, ωραίο, ωραίο. Θα είναι ωραίο στρατιωτάκι. Ωραίο στρατιωτάκι, ωραία στρατιωτήνα τέλος πάντων. Γιατρός του κόκκινου στρατού, Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση ήταν η μοναδική χώρα που επέτρεψε την ενεργή συμμετοχή των γυναικών τόσο στα μετόπιστα, όσο και στην πρώτη γραμμή. Μπράβο, Σοβιετική Ένωση. Και ωραίο εδώ και που μπήκε και η γυναίκα στην σύλλογη. Γιατρός του κόκκινου στρατού, εντάξει, Σοβιετική Ένωση, σύμμαχοι, στρατιώτες υγειονομικού, χακίπτη, γυναικάρες. Κοιτάξτε εδώ φωτογραφία. Αυτές είναι γυναικάρες. Τρεις Ρωσίδες νοσηλεύτες κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με τις ιατρικές τις άντρες που φέρουν το έβλημα του Ερυθρού Σταυρού. Πολύ ωραία φωτογραφία αυτή. Μπράβο, ρε κοριτσάρες. Μπράβο, μπράβο. Πάνω μέρος για να ασκούν τα καθήκοντά τους, κάτω μέρος. Το έβλημα του Ερυθρού Σταυρού δημιουργήθηκε πριν από 150 χρόνια όταν υιοθετήθηκε η σύμβαση της Γενέβης, η οποία προστάτευε το υγειονομικό προσωπικό που φρόντιζε τους τραυματίες στο πεδίο της μάχης. Ωραίο. The name of mercy give. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραία φύση αυτή. Αυτό, άμα το βρίσκα σε μεγάλη φύση, κάτι θα ήθελα να το έχω. Τέλος πάντων. Όπως και οι υπόλοιποι Σοβιετικοί, φορούσαν το δίκοχο, το έμβλημα το σιροδρέπανο στο κέντρο. Εντάξει, εννοείται, Σοβιετικοί είναι πάνω μέρος και αυτά. Λίγες πληροφορίες για τη στολή. Αυτό δεν θέλω να φαίνονται. Οι γυναίκες στον κόκκινο στρατό, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Σοβιετική Ένωση ήταν μοναδική χώρα, ναι, που τους επέτρεψε και αυτά. Καθοδηγήτρια, Σοβιετική γιατρός, 1943, επίσης μια γυναικάρα. Νοσηλεύτρια του Σοβιετικού στρατού φροντίζουν τραυματίες στο πεδίο της μάχης 1945. Μάχης της νύχτας. Η Μαρίνα Ράσκοβα σύστησε την 508η Σμιναρχία, όπως να το πούμε τέλος πάντων αυτό, νυχτερινών βομβαρδισμών, μάχης της νύχτας. Και τις αποκαλούσαν μάχης της νύχτας. Έλα ρε φίλε. Μπράβο. Και τις αποκαλούσαν μάχης της νύχτας. Βγαίνουν και βομβαρδίζαν και γυναίκες. Αλεξάνδρα Σαμουσένκο, η διάσημη αρχηγός πληρώματος του Θωρακισμένου. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο. Όλο αυτό, όλο εδώ το τέχος είναι αφιερωμένο σε γυναίκες, στρατιώτες που αφήσαν, που γράφησαν ιστορία τέλος πάντων της Σοβιετικής Ένωσης κατά βάθος. Μύθοι και θρύλοι, Μαρίγια, Οκτιά, Μπράσκια, ναι, ό,τι είναι αυτό τους πάντων. Τα ονόματά τους, ναι, είναι κάπως μια θρυλική προσωπικότητα, αλλά μπράβο τους. Μπράβο τους. Ο Αλεξέι Αλομπάτσεφ, εδώ τι σταματάμε να λέμε για τις γυναίκες. Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, ναι, εδώ λέμε και τα άρα, εντάξει, μέρος δεύτερη έφοδος, μέρος πρώτος, στρατηγός Χάινς Γκουντέριαν. Εδώ τα έχουμε πει και για την άλλη συλλογή. Τα έχουμε πει για αυτή την επιχείρηση στην άλλη συλλογή με τα γραμματόσημα και με αυτά και εκεί έχουμε μιλήσει λίγο εδώ. Η εκπληκτική Σοβιετική Αντίσταση, Σοβιετικό Tank TAF-34, Tank TAF-34-85 με τη σημαία της Σοβιετικής Ένωσης. Στρατιωτικά γυμνάσια στη λεωφόρο Τσιντομπρούντι, τι πράγμα, Τσιστομπρούντι της Μόσχας 1941. Η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση στην ιστορία, εγκλήματα πολέμου, άσχημο έγκλημα αυτό, άσχημη εικόνα γενικότερα. Η διαταγή για τους επιτρόπους ανέφερε πως όλες οι σοβιετικοί πολιτικοί επίτροποι πρέπει να εκτελούνται αμέσως. Τάγκ της 10ης Αξιαρχίας Αυτορακισμένων του Κόκκινου Στρατού και στρατιώτες εφορμούν στο μέτωπο της Μπριάνσκ, του Μπριάνσκ μάλλον 1941. Okay. Αυτά. Θέλω να δω το στρατιωτάκι που θα το ήθελα λίγο καλύτερο. Την γυναίκα γιατρό τέλος πάντων, τη στρατιωτική γιατρό. Αλλά εντάξει. Θα ήθελα σίγουρα να δω το μαλλί σκούρο, το μαλλί να είναι λίγο πιο σκούρο, να μην είναι έτσι προς το γκρι. Γιατί εντάξει, είναι λίγο, ναι, σαν να πήγε η γιαγιά μου, ξέρω εγώ, και δεν είχε, όχι, θα είχε και μεγάλες, λογικά. Αλλά θα ήθελα να δω το σκούρο που δείχνει στην φωτογραφία. Φαίνεται πολύ πιο όμορφο.
Α, δεν είδαμε τον άλλον από κάτω. Εδώ μεταξύ πώς τον γράφει. Δεν είδαμε τον άλλον αυτό. Λουτζάφε Σόλτζερ, τίποτα. Τίποτα. Μόνο αυτό γράφει. Ούτε αντιεροπορικά, ούτε αυτά. Λουτζάφε Σόλτζερ. Τέλος. Οκ. Γιατί έχει, δεν βαριέσαι, θα θέλω να μην φτάσει στο πλάνο. Εδώ σε ειδική γιατρό που είναι όμορφη, έχει ωραία στάση σαν στρατιωτάκι έτσι που κρατάει την τσάντα με τους ερυθρούς σταυρούς και οι ερυθροί σταυροί εδώ πάνω που μπήκανε ωραίοι. Εδώ έχει και τόσο καλά κεντραρισμένο, σαν να δεν βαριέσαι και το βάψιμο εδώ είναι κάπως. Στο πρόσωπο δεν με πέθανε. Όχι ότι έχει λάθη και αυτά, αλλά έχει το κλασικό, το ίδιο βάψιμο όπως έχουν όλοι οι άντρες, έχει το ίδιο βάψιμο και αυτή. Και το μαλλί θα το ήθελα σκούρο. Διαφορετικά είναι ωραία, είναι μοναδική γυναίκα στρατιώτης και νομίζω και μόνος medic. Έχουμε άλλον medic γιατρό γενικά στη συλλογή. Δεν ξέρω, είχαμε άλλο γιατρό, δεν θυμάμαι. Τώρα μου πει ότι έχουν περάσει πόσα λεπτά και έχουμε άλλα 9. Να δούμε και έχουν περάσει πόσα, αλλά νομίζω πει να είναι μοναδική γιατρό. Εντάξει, εδώ έχει το... δεν έχει το σουροδρέπανο, έχει το κόκκινο αστέρι. Καλύτερα γιατί τώρα το σουροδρέπανο πού να το βάλει εδώ, βάλει το αστέρι του κόκκινου στρατού. Παρά το... Α, βασικά ήταν το αστέρι και μέσα στο αστέρι ήταν το σουροδρέπανο. Ρευλακή λέω, ναι. Οπότε σωστό είναι το αστέρι. Εδώ καλώ έχει το αστέρι. Αλλά εντάξει, τώρα το σφυροδρέπανο δεν μπορείς να το βγάλεις εδώ, εννοείται εντάξει. Τόσο μικρό και σε χαλκομανία να ήταν, πάλι δεν θα έβγαινε. Πάλι ίσα που θα φαίνονταν, ίσα που θα ήταν, δεν θα ήταν εκεί ιδιαίτερα. Wow. Ωραία, ωραία, και στάσεις και αυτά όμως, εντάξει, και η φούστα, φαίνονται και οι μπότες που φοράει και αυτά. Ωραίο σαρωτάκι. Χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες στις στολές και αυτά, ίσως θα μπορούσα, θα ήθελα να δω λίγο παραπάνω, κάνα κουμπί, κάνα αυτό, ή εδώ τα κόκκινα πάνω τα έχει. Ωραίο αυτό που τα έχει εδώ πάνω τα κόκκινα και το πιο ωραίο είναι εδώ ότι φαίνονται οι σταυροί. Αν και όπως είναι, εντάξει, θα κάθεται κάπως έτσι μαζί με τα άλλα στρατιωτάκια, μοναδική γυναίκα. Και εδώ το λέει κάτω, female medic uniform, red army. Εντάξει, γυναίκα γιατρός τέλος πάντων από τον κόκκινο στρατό. Το λέει και κάτω έτσι, ωραίο. Ωραίο και διαφορετικό. Τώρα εδώ έχουμε ένα ωραίο στρατιωτάκι. Μ' άρεσε γιατί είναι φορτωμένος, έχει αρκετά πράγματα, τα χρώματά του και αυτά και δεν τον είχα παρατηρήσει καθόλου σαν στρατιωτάκι, σαν στρατιώτη. Δεν το θυμόμουν καθόλου, αλλά μ' άρεσε αρκετά το στρατιωτάκι αυτά, τα πολύ όμορφα στρατιωτάκια. Στρατιώτη πεζικού Ρουμανία. Εδώ έχουμε τον Ρουμάνο στρατιώτη πεζικού, όπου μ' άρεσε γιατί έχει αρκετά. Όχι, το όπλο το βλέπω λίγο κάπως. Όχι, όχι. Ελπίζω το χέρι να μην είναι σπασμένο, γιατί βλέπω ένα κενάκι. Και αυτά τα φοβάμαι συνήθως λίγο, αλλά δεν βαρύει το στρατιωτάκι. Μ' άρεσε πολύ γιατί είναι αρκετά φορτωμένος. Έχει αρκετά πράγματα. Η αποχρώση του που έχει και αυτά θα κάτσει ωραία στη συλλογή μας. Το 51ο τεύχος, στρατιώτη πεζικού, Ρουμανία. Ο Ρουμάνος πεζικάριος. Στρατιώτη πεζικού Ρουμανία, η Ρουμανία συντάχθηκε στι δυνάμει του άξονα μπλα μπλα μπλα. Ένα πραξικόπημα εγκεφαλή στον βασιλιά Μιχαήλ I τη Ρουμανία εγκαθίδρυσε μια φιλοσοβιετική κυβέρνηση και κήρυξε τον πόλεμο στη Γερμανία. Μπράβο. Μπράβο τα παιδιά. Η Ρουμανία, πάρε. Περάσαμε το στρατιωτάκι. Εδώ με τι πληροφορίε για το στρατιωτάκι και αυτά. Βασίλειο τη Ρουμανία, παράταξη άξονα, βαθμό στρατιώτε, χρώμα στολή καφέ, κάτω μέρο του κράνου του. Ένα βασικό εξάρτημα είναι το Ολλανδική κατασκευή ατσάλινο κράνο M93. Ολλανδική κατασκευή αυτό το κράνο. Έχει και εδώ ένα έβλημα και αυτά τα οποία έφεραν το έβλημα του βασιλιά Καρόλου Β. Ωραίο. Όλοι οι στρατιώτε φορούσαν δερμάτινη καφέ ζώνη και ανημάτα από την οποία κρεμόταν διάφορε τίκε που σήμερα για τη μεταφορά υλικού. Εντάξει, σαν εξάρτηση α πούμε αυτό. Ο στάνταρ απλισμό αποτελείται με το φέκι GBVZ24. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Με κλίστρο που κατασκευάζονταν στη Τσεχοσλοβακία και αποτελούσε εξέλιξη του γερμανικού Mauser 98. Ήταν επίσης οπλισμένη μια χειροβομβίδα με χειρολαβή μοντέλο 24 γερμανικής κατασκευής. Οι κλασικές γερμανικές χειροβομβίδες. Που εντάξει και σε παιχνίδια που τους έχουμε παίξει και αυτά, πολύ κλασική αυτή η χειροβομβίδα. Ωραίο. Ωραίο σαρωτάκι φαίνεται αυτό. Η Ρουμανία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η Ρουμανία συμπαρατάχθηκε. Ο βασιλιάς Μιχαήλ I της Ρουμανίας 1921-2017. Το 2017 πέθανε. Έζησε ο σκύλος τόσο. Μπράβο ρε. Ωραίος. Γερμανικό πεζικό 1943. Το συλλογικό καθεστώς. Ρουμανία ήταν πολύ σημαντικός αμυθευτής για το Τρίτο Ράιχ. Α, είναι καλές δουλειές εδώ με το Τρίτο Ράιχ, τα παιδιά. Ή ο Αντωνέσκου. Ο Αντωνέσκου, εντάξει, ο δικτάτορας της Ρουμανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ένα λαϊκό δικαστήριο. Εδώ λίγο ιστορία γι' αυτόν. Έχω διαβάσει, έχω ακούσει γι' αυτόν και αυτά. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, αλλά σαν όνομα χτυπάει κάτι. Βασιλιάς Μιχαήλ I και Αντωνέσκου στα σύνορα στον ποταμό Προύθο παρακολουθούν ανάπτυξη του ρουμανικού στρατού 1941. Ωραία, ο Αντωνέσκου και αδόλφος Χίτλερ στο Φίρερμπάου του Μονάχου, Ιούνιος 1941. Εδώ κάτι μου φαίνεται διαφορά, σαν να έχουν γίνει πιο λεπτές τις σελίδες. Κάτι δεν ξέρω σε αυτό το τεύχος, αυτό παρατηρώ, ότι μου φαίνονται λίγο πιο λεπτές. Θα το τσεκάρουν με το άλλο. Σοβιετικές επικρατικές βλέψεις, μέρος δεύτερο. Ο Στάλιν και ο Ρίμπεντροπ κατά την υπογραφή του συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολότοφ 1939. Ζιούστας Παλέκης. Γιούστας Παλέκης, ναι, γεννήθηκε τον Ιανουάριο, Λιθουανός δημοσιογράφος και πολιτικός. Έλα ρε, σοβιετικές και αυτά είναι μέρος δεύτερο.
Οι δικτατορίες στη Ρουμανία, Κάρολος Β' της Ρουμανίας, πορτρέτο του Καρόλου Β' της Ρουμανίας, 1893-1953. Κόκκινος στρατός μπαίνει στο Βουκουρέστι, 1940, εντάξει, πρωτεύουσα της Ρουμανίας. Το Βουκουρέστι, άλλο έχει. Μου φαίνονται, δεν ξέρω, κάτι στις σελίδες εδώ έγινε η αλλαγή, δεν ξέρω. Η Σοβιετική Εξαρτία στα Βαλκάνια, κατοχή της Ουγγαρίας. Πολίτες του Βελιγραδίου χειροκροτούν τον κόκκινο στρατό μετά την απελευθέρωση της πόλης στη γερμανική κατοχή. 1944, η Ιουγκοσλαβία στον πόλεμο. Μου φαίνεται διαφορετικό η ποιότητα του χαρτιού. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι τελείως ιδέα μου, αλλά μου φαίνεται ότι, είναι λίγο πιο, ότι έχουν γίνει λίγο πιο λεπτές οι σελίδες. Μπορεί και να είναι τελείως ιδέα μου. Μπορεί να είναι ιδέα μου. Μπορεί να είναι ιδέα μου. Δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται επειδή ήταν τσαλακωμένο και αυτά. Μπορεί και να είναι ιδέα μου. Δεν ξέρω σίγουρα. Αλλά να, έτσι με έπιασε η χαζομάρα. Μου φαίνεται γενικά όλο πιο λεπτό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, το σαρωτάκι μου άρεσε πάρα πολύ. Ένα από τα ωραία σαρωτάκια, full φορτωμένο, άλλα χρώματα που δεν έχουμε και πάρα πολλά έτσι σε τέτοια χρώματα. Σκούρο, λίγο πιο σκούρο, καφέ και αυτά. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε αρκετά. Εδώ θέλω να μην το διαλύσουμε τελείως. Όπου είναι μάλλον. Όχι. Εντάξει, άνοιξε σχετικά λίγο εδώ που τσαλακώθηκε. Δεν πειράζει πάρα πολύ. Μικρό το κακό. Και αυτό θέλω να κάνει λίγο στην άκρη. Για να δούμε το σαρωτάκι που είναι ωραίο. Ωραίο, βαρύ, φούλο πλεισμένο. Εδώ φαίνεται η χειρομοβίδα. Όπως κρατάει το όπλο του. Και αυτά και το όπλο του. Ωραίο. Και είναι φουλ φορτωμένο. Σε κοιτάξτε τον πόσο. Όπα ρε, πίσω έχει. Γι' αυτό είναι και τόσο βαρύ. Από τα πιο βαριά σαρωτάκια που έχουμε είναι αυτό. Από τα πιο βαριά σαρωτάκια που έχω πιάσει. Νομίζω, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα. Κοιτάξτε εδώ πίσω πόσο φορτωμένο τον έχουν. Παγούρια κι άλλα. Αυτό εδώ το μεγάλο. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Ένα μεγάλο μπυροπότηρο κουβαλάει, δεν νομίζω. Αλλά εντάξει, διάφορες θήκες για τη μεταφορά και αυτά. Πολύ ωραίο σαρωτάκι. Και από τα πιο βαριά σαρωτάκια που έχω πιάσει. Μέχρι στιγμής, γιατί είναι αρκετά φορτωμένο. Εδώ πίσω τόσο που έχει. Αλλά ναι, και άλλα σαρωτάκια είχαν έτσι το όπλο του και αυτά. Αυτό έχει και το όπλο και τόσα φορτώματα. Μπροστά, χειροβομβίδες αυτά. Ωραίο, δεν έχει πολλά πράγματα από παράσημα και πράγματα να γυαλίζουν πιο μεταλλικά και τέτοια. Το κράνος μεταξύ πράσινο, ναι, άλλο χρώμα δεν είναι το κράνος μέσα που μας έλεγε το Ολλανδικής κατασκευής ή τι μας έλεγε. Τέλος πάντων. Και εδώ αυτό όπως είναι, ωραίο σαρωτάκι. Πάρα πολύ ωραίο σαρωτάκι. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με αυτό το σαρωτάκι. Έχει ωραία δουλειά, ωραία πράγματα, βαρύς, φουλ ντυμένος, φουλ γεμάτος, εξάρτησή του, ναι. Ωραίο, ωραίο. Και όπως και η στάση του, όπως κρατάει το όπλο και άλλα, έτσι το έχουν κάνει αυτό το όπλο. Αλλά νομίζω ότι το έχει πιο ωραίο, λίγο χοντρό. Ίσως το λουρί του όπλου είναι λίγο παραπάνω χοντρό, αλλά καλύτερα να βαστάει και λίγο παραπάνω, να μην σπάει, να μην έχει θέματα. Ωραίο. Ωραίο σαρωτάκι. Από τα πιο ωραία σαρωτάκια που έχουμε. Στη συλλογή γενικότερα. Μ' άρεσε. Και εδώ εντάξει, τη λέει Romanian Infantry Man. Ρουμάνος πεζικάριος. Ωραίο σαρωτάκι. Και γενικότερα ωραία τριπλέτα τευχών. Τώρα μαζί εδώ του Τζάφε δεν με πέθανε και ιδιαίτερα. Απλώς έτσι κάθεται αυτό το αλαζονικό, το περήφανο, αυτή την αλαζονική και περήφανη στάση που είχαν τέλος πάντων όλοι. Και γενικά τα περισσότερα στα γερμανικά νομίζω έχουν αυτή τη στάση. Δεν προτύπησαν και πάρα πολύ σε όλα, αλλά εντάξει και αυτή πάρα πολύ ωραία η στρατιωτική γιατρός η γυναίκα. Αλλά με τον Ρουμάνο ενθουσιάστηκα πάρα πολύ και δεν τον είχα παρατηρήσει καθόλου. Έτσι, αν το έβλεπα, μπορεί να μην το έπαιρνα, αν έλεγα άλλες συλλογές και αυτά. Αλλά έχει πολύ ωραία δουλειά και πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολύ φορτωμένος, μου άρεσε πολύ. Αυτά. Το βλέπετε και εσείς. Μου γράφετε κάτω στα σχόλια ή το ό,τι θέλετε να πούμε. Κάτι έχετε να συζητήσουμε αυτά. Γενικά, θα ανέβει την Κυριακή μαζί με πάρα πολλές συλλογές πάνω στο κανάλι. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Κυριακάτικο πρωινό. Ό,τι θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλες διάφορες συλλογές όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια από εμάς. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.